Λοιπόν, εγώ συνεχίζω παίρνοντας κατευθείαν το ζουμί της υπόθεσης από την PubMed, την οποία την έχουμε όλοι εύκολα προσβάσιμη, διότι είναι δωρεάν στο ίντερνετ. Δύο πράγματα. Τι θέλουμε να βρούμε? Όσο το δυνατόν πιο πολύ σχετικό υλικό και όσο το δυνατόν λιγότερο άσχετο υλικό. Όχι χιλιάδες αναφορές και εκεί να ψάχνουμε μέσα να βρούμε μέσα στο χάος. Τις διευθύνσεις, για όσους δεν τις ξέρουν, υπάρχουν όλα μέσα στο βιβλίο ούτως ή άλλως. Το πιο εύκολο είναι PubMed.org, PubMed.gov, είναι οι δύο πιο εύκολες διευθύνσεις. Έτσι. Λοιπόν, τα MES θέλω να τα θυμόμαστε. Τα MES είναι το λεξιλόγιο. Είναι οι όροι που χρησιμοποιεί η Εθνική Βιβλιοθήκη, τον ΗΠΑ, για να μπορεί να μιλάει για γενναίες παθήσεις. Γενναίες παθήσεις. Είναι οι λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την πάθηση. Αυτές τις λέξεις, λοιπόν, κάθε χρόνο μπορεί να τις αλλάξει εάν υπάρχει ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φέτος, το 2008, άλλαξαν τον ιστορικό όρο του impotence, της ανικανότητας που είναι κακός όρος, σε erectile dysfunction και αυτό έχει γίνει σε όλη τη βάση δεδομένων. Γίνονται δηλαδή διορθώσεις καθώς περνάνε τα χρόνια προς το καλύτερο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν πρέπει να διαλέξουμε το τι θέλουμε. Θέλουμε την πάθηση, θέλουμε τη διάγνωση, θέλουμε τη θεραπεία, τα θέλουμε όλα. Και πρέπει βέβαια να έχουμε και στο μυαλό μας τι παραλλαγές υπάρχουν στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Λοιπόν, ένα απλό παράδειγμα θα ξεκινήσουμε. Προτού αναφερθώ ουσιαστικά σε λεπτομέρειες και σε όλα αυτά τα οποία θα τα περάσω τώρα λιγάκι, τα έχετε στο άσπρο βιβλίο και να μην σας κουράζω. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω εγώ να ψάξω είναι: ποιος είναι ο ρόλος της φθορίζουσας κυστεροσκόπησης στη διάγνωση του καρκίνου του ουροδόχου κύστης? Αυτό λοιπόν θέλω να βρω βιβλιογραφία, θέλω να γράψω ένα άρθρο, θέλω να οργανώσω μια μελέτη. Ποιες είναι λοιπόν οι λέξεις κλειδιά? Κύστη. Καρκίνος, είτε cancer είτε tumor. Διάγνωση, diagnosis και ο θεωρισμός φλόρεσης. Περιορισμούς, να βάλω περιορισμούς. Θα βάλω δύο πολύ απλούς. Θέλω σε ανθρώπους, δεν με ενδιαφέρουν τα πειραματόζωα. Έτσι, και θέλω αγγλική βιβλιογραφία. Δεν ξέρω καμία άλλη γλώσσα. Δεν με ενδιαφέρουν οι δημοσίευσεις ούτε στα γαλλικά, ούτε στα γερμανικά, ούτε σε άλλη γλώσσα. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ ποιοι είναι οι όροι MES. Αν θέλω, μπορώ να τους ψάξω από τη λίστα, αλλά δεν χρειάζεται να τους ξέρω. Τι θέλω λοιπόν? Καρκίνο κύστης. Έρχομαι λοιπόν και γράφω εδώ πέρα καρκίνο κύστης, bladder cancer. Έρχεται τώρα η PubMed και μου απαντάει ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά μου το προτείνει. Είναι urinary bladder neoplasm. Αυτός είναι ο όρος ο MES. Μου το δίνει μόνη της η βάση δεδομένων. Κάθε όρος τώρα από αυτούς, έτσι, έχει και υποκατηγορίες. Έρχομαι λοιπόν εγώ επάνω με το ποντίκι, πατάω αυτό τον όρο και μου τον ανοίγει. Κοιτάξτε πόσες κατηγορίες υπάρχουν για νεοπλάσμα της ουροδοχτήσης, τα πάντα. Εγώ θέλω διάγνωση, έτσι, φθορίζουσα και στο σκότηση και τη διάγνωση. Έρχομαι λοιπόν και τσεκάρω το κουτάκι διάγνωση. Από τη στιγμή που έχω τσεκάρει το κουτάκι αυτό, ανοίγω αυτό το παράθυρο που λέω πού να το στείλω την έρευνά μου. Λέω να τη στείλουμε στο search box, έτσι είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, με το end. Θα μπορούσαμε και τα άλλα να μην σας μπερδέψω. Με το end. Γιατί θέλω να κάνω σύνθετη αναζήτηση. Το πάτησα λοιπόν αυτό, μου άνοιξε, είναι βήμα-βήμα αυτά, έτσι, είναι βήμα-βήμα όπως θα τα κάνουμε στην πράξη. Μου άνοιξε λοιπόν το search box και τι μου λέει? Urinary bladder neoplasm, κάθος diagnosis. Τον κύριο όρο και την κατηγορία του. Πατάμε λοιπόν το search PubMed και μας βρίσκει το καταπληκτικό αριθμό των 15.876 αποτελεσμάτων, έτσι, ένα μήνα περίπου πριν όταν τα ετοίμασα, και 1.920 ανασκοπήσεις. Εδώ τα γράφει αυτά. Στις ανασκοπήσεις σημειωτέων βάζει μέσα και τις μεταναλύσεις, δεν τις θεωρεί εδώ ξεχωριστή κατηγορία. Βρήκαμε λοιπόν 16.000 αποτελέσματα. Εγώ όμως δεν θέλω διάγνωση του καρκίνου της κύστης γενικά, θέλω φθορισμό. Ξαναέρχομαι λοιπόν και γράφω εδώ απάνω στο κουτάκι από την αρχή τη λέξη φλόρεση. Και μου απαντάει ότι πράγματι σωστά το έγραψα, υπάρχει αυτός ο όρος. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί. Όλα τα υπόλοιπα που σας βγάζει θα δείτε ότι δεν είναι πολύ σχετικά. Το τσεκάρουμε λοιπόν αυτό ξανά. Το στέλνουμε ξανά στο search box. Ό,τι κάναμε προηγουμένως. Νάτος ο όρος μας στο search box. Πατάμε το search PubMed. Και μου βγάζει 20.642 αποτελέσματα και 814 ανασκοπήσεις για φθορισμό. Προσέξτε, φθορισμό γενικά, έτσι, για οτιδήποτε. Το επόμενο βήμα μου λοιπόν εγώ τώρα
είναι να έρθω και να ανοίξω την καρτέλα history. Όπου η καρτέλα αυτή history μου δείχνει τι έχω ψάξει μέχρι τώρα. Έχω ψάξει τη διάγνωση, έχω ψάξει και το φθορισμό, να τα αποτελέσματά μου. Μπροστά μου βάζει έναν κωδικό, να μην περάσω μπροστά από το slide, 37 και 38. Αυτός είναι αύξον αριθμός. Εκείνη την ημέρα που εγώ τα έβγαζα αυτά, είχα φτάσει 37 έρευνες, ας πούμε. Αν αρχίσετε, θα είναι ένα και δύο αυτό. Έτσι. Το λέω για να διευκρινιστεί. Εγώ λοιπόν τώρα θέλω αυτά τα δύο να τα συνδυάσω. Θέλω και το φθορισμό, θέλω και τη διάγνωση. Πάρα πολύ απλά λοιπόν. Έρχομαι με το ποντίκι, πατάω το 37 και πατάω το end. Μου το βάζει επάνω στο κουτάκι στο PubMed. Να το end. Το end του 37. Πιάνω το 38, το βάζω και το 38. Μπορώ να το κάνω και ανάποδα βέβαια, δεν έχει καμία πρακτική σημασία, έτσι. Και ζητάω λοιπόν εδώ να μου ψάξει μαζί και το 37 και το 38. Να μου βρει κοινές αναφορές. Κοιτάξτε πόσο αμέσως συμμαζεύονται τα πράγματα. Πλέον είναι προσβάσιμα τα δεδομένα, έτσι. 108 αποτελέσματα και 13 μόνο ανασκοπήσεις. Το περιορίσαμε το θέμα. Αυτά μπορώ να τα ψάξω, τα 16.000 δεν μπορώ να τα ψάξω. Να βάλω περιορισμούς. Να τις οι καρτέλες όλες, να και το limits, οι περιορισμοί. Είπαμε να βάλουμε μονάχα για ανθρώπους και μονάχα για αγγλική βιβλιογραφία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε εύρος δημοσίευσης. Εγώ το παίρνω γενικά, δεν με ενδιαφέρει το εύρος δημοσίευσης, θέλω μόνο τους κύριους περιορισμούς. Τσεκάρουμε λοιπόν τα κουτάκια αυτά, κοιτάξτε πόσο ωραία τα έχει τακτοποιημένα, English και Humans. Και μόλις βάλουμε λοιπόν αυτούς τους περιορισμούς, οι οποίοι είναι οι απλούστεροι και οι καθημερινότεροι περιορισμοί, τα πράγματα συμμαζεύονται ακόμα παραπάνω. 76 αποτελέσματα, 9 μόνο ανασκοπήσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το παράδειγμα, το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αν εμείς θέλουμε να ψάξουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, με έναν όρο ο οποίος είναι μοναδικός, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν αυτόν τον όρο χωρίς να ψάχνουμε τα μες. Λέω εδώ για παράδειγμα ότι θέλω να βρω εγώ για το NMP22 για τον καρκίνο της κύστης. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένος όρος. Μπορώ λοιπόν να πάω να τον ψάξω στον τίτλο. Ποιο είναι το καλό με τον τίτλο? Όταν ψάχνουμε λοιπόν έναν όρο στον τίτλο, είναι σίγουρο ότι θα βγάλουμε πάρα πολύ ειδικές αναφορές. Θα χάσουμε όμως κάποιες. Και αυτό είναι βέβαιο. Γιατί μπορεί να το γράφουν το NMP22 στον τίτλο, αλλά όχι πάντα. Ερχόμαστε λοιπόν. Και άμα θέλουμε να ψάξουμε μόνο στον τίτλο, μέσα σε αγγίλη βάζουμε το tab iota από τα αρχικά της λέξης title. Αν θέλουμε να ψάξουμε στον τίτλο και στην περίληψη, γράφουμε το tab, title και abstract. Μέσα σε αγγίλες απευθείας. Εάν θέλουμε να ψάξουμε εκφράσεις, τις βάζουμε μέσα εισαγωγικά. Γιατί αν δεν τις βάλουμε μέσα εισαγωγικά, θα τις ψάξει το σύστημα ως δύο διαφορετικές λέξεις. Δείτε λίγο τα παραδείγματα αυτά για να κλείσω. Ζητάω λοιπόν εμένα να μου ψάξει τον τίτλο, γράφω NMP22 TI και μου βρίσκει 62 μόνο αποτελέσματα και 4 μόνο ανασκοπήσεις. Όλα θα είναι ειδικά αυτά. Αφού είναι στον τίτλο το NMP22, σημαίνει ότι είναι ένα άρθρο που συγκεκριμένα είναι εκεί πέρα. Θα χάσω όμως σίγουρα κάποια άλλα. Βάζω hormonal therapy, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας στον καρκίνο, έτσι αυτό ψάχνει οτιδήποτε έχει σχέση με hormonal therapy στην ιατρική. Κοιτάξτε τι βγάζει, 31.000 αναφορές. Αν όμως εγώ το βάλω αυτό μέσα σε εισαγωγικά, οπότε δεν το ψάχνει σαν hormonal και σαν therapy, τα 31.000 γίνονται 5.000. Λοιπόν, αυτό είναι τα παραδείγματα, νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολα, μπορούμε να παίξουμε στο ίντερνετ, είναι ευχάριστο, υπάρχουν οδηγοί βοήθεια στα tutorial στην πρώτη σελίδα, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, να κάνουμε προσωπικό λογαριασμό και την έρευνά μας να την έχουμε και να την ψάξουμε συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.